και σε αυτές τις συνθήκες, τις πρωτόγνωρες, όπως είπε και η Μαρία, που ζούμε όλοι μας, με την φυσική απόσταση η οποία δημιουργείται μεταξύ μας, να μην χάσουμε όμως την επαφή, να μην χάσουμε την επικοινωνία, να μπορούμε να είμαστε σε μια διαδικασία συζήτησης και διαλόγου, γιατί πραγματικά αυτό το οποίο βιώνουμε όλοι μας, και σε, αν θέλετε, ακόμη και σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, αλλά βεβαίως και σε επαγγελματικό και σε πολιτικό, είναι πρωτοφανές. Εμείς έχουμε πάρει λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία, ξεκινήσαμε αυτές τις τηλεδιασκέψεις με εκπροσώπους φορέων του νομού μας, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ κρίσιμο να υπάρχει αυτός ο ανοιχτός διάβλος και αυτό το διάστημα, και βεβαίως ξεκινώντας με αφετηρία τώρα αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο, να καθιερώσουμε αυτή την επικοινωνία βεβαίως και διαζώσεις και μετά, και όταν τελειώσει και αυτή η φάση της καραντίνας. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα μόνο, περισσότερο θα ήθελα να ακούσουμε εσάς. Το νόημα και αυτής της τηλεδιάσκεψης είναι εσείς να πείτε ποιες είναι οι αγωνίες, τα προβλήματα και οι προοπτικές που δημιουργούνται μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω ξεκινώντας είναι ότι προφανώς ως προς το υγειονομικό σκέλος είναι μια πρωτοφανής κατάσταση. Έχει αναλυθεί νομίζω επαρκώς όλο το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα, αυτές τις μέρες, μπαίνουμε σε μια νέα φάση και σε αυτή τη νέα φάση βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με το πώς βγαίνουμε από το σπίτι, βγαίνουμε από την καραντίνα, αλλά και το πώς ζούμε μετά και το πώς επανέρχεται η κοινωνική και η οικονομική δραστηριότητα με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι βιώσιμος και θα μπορέσει να διατηρηθεί και στο μέλλον, είναι το κρίσιμο ζητούμενο. Με αυτή την έννοια εμείς και ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη, πιστεύουμε, πρόταση ως προς την ενίσχυση η οποία απαιτείται να υπάρξει για την οικονομία. Αναφέρομαι στην πρόταση την οποία, σε οποία έχουμε δώσει ένα τίτλο, το «Μένουμε όρθιοι», γιατί ακριβώς είναι σημαντικό να μένουμε σπίτι, είναι σημαντικό να ξεπεράσουμε την υγειονομική διάσταση αυτής της κρίσης, αλλά πρέπει να μείνουμε και όρθιοι κοινωνικά και να μείνουμε όρθιοι οικονομικά. Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να αντιστοιχίσει τις πηγές χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία με τις ανάγκες που υπάρχουν. Ανάγκες που υπάρχουν σε επιχειρήσεις, ανάγκες που υπάρχουν στα νοικοκυριά, ανάγκες που υπάρχουν στους εργαζόμενους, ανάγκες που υπάρχουν στους αυτοαπασχολούμενους και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή η πρόταση θεωρώ ότι καλύπτει όλες αυτές τις κατηγορίες. Βεβαίως, και αυτό είναι και το νόημα και όλων των τηλεδιασκέψεων που κάνουμε αυτό το διάστημα, πρέπει να εξειδικευτεί και να εμβαθυνθεί έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να απαντήσουμε σε όλους τους προβληματισμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, και είναι πάρα πολλοί αυτοί, γιατί βεβαίως, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή έχουμε μια οικονομική δραστηριότητα που έχει φτάσει στο ναδύρ, έχουμε φτάσει σε επίπεδα πάρα πολύ χαμηλά. Για να ξαναρχίσει να παίρνει μπροστά, αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο σχεδιασμένο, συντονισμένο και βεβαίως με την ενίσχυση η οποία απαιτείται σε αυτούς οι οποίοι τη χρειάζονται. Για να έρθω στο ζήτημα των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων, που αφορά περισσότερο και εσάς, αλλά βεβαίως θα πει μετά και ο Σπύρος Λάπας πολύ περισσότερα, ειδικά για τον κλάδο της δικαιοσύνης. Να πω ότι εμείς από την πρώτη στιγμή θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος της κυβέρνησης το γεγονός ότι προχώρησε σε αυτό το πρόγραμμα της τηλεκατάρτισης, αντί να εντάξει αυτές τις κατηγορίες στην απευθείας ενίσχυση, όπως έγινε με άλλες κατηγορίες, έστω με αυτό το ανεπαρκές 800 ευρώ για τον 1,5 μήνα. Έγινε όλη αυτή η ιστορία με την τηλεκατάρτιση, η οποία νομίζω συνιστά και μία εξαπάτηση των επιστημόνων, των ανθρώπων που προέρχονται από αυτούς τους κλάδους, οι οποίοι είδαν ουσιαστικά αυτή τη στιγμή να παίζεται και ένα πολιτικό παιχνίδι στην πλάτη τους. Και βεβαίως είχαμε και την υπόθεση της διασπάθησης δημόσιου χρήματος με την εμπλοκή όλων αυτών των μεσαζόντων σε μια διαδικασία η οποία, επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να έχει δρομολογηθεί απευθείας, με απευθείας ενίσχυση των μηχανικών, των δικηγόρων, όλων των επιστημόνων που εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι χρειάζονται βήματα ενίσχυσης, απευθείας ενίσχυσης των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων. Δεν αρκούν μόνο οι αναβολές υποχρεώσεων. Το να πεις σε κάποιον επαγγελματία ότι δεν θα πληρώσει ΦΠΑ για 3 μήνες, βεβαίως είναι κάτι το οποίο
και εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει. Αλλά αυτό δεν αρκεί από μόνο του, εφόσον δεν του δώσεις και τη δυνατότητα να έχει την απαραίτητη οικονομική δραστηριότητα για να μπορέσει στο μέλλον να τα αποκτήσει αυτές τις υποχρεώσεις. Και για να το κάνει αυτό, πρέπει να έχει ενίσχυση τώρα. Εμείς βάζουμε το στοιχείο του χρόνου, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί αν δεν υπάρξει αυτή η ενίσχυση τώρα, σε λίγους μήνες θα είναι τόσο επιβαρημένη η οικονομική πραγματικότητα, που όλοι μας θα αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία θα είναι πολύ δύσκολο να αναταχθεί. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην διάθεσή μας ως ελληνική οικονομία 50 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου από ευρωπαϊκούς και εγχώριους πόρους. Λέμε ότι πρέπει τα 26 δισεκατομμύρια να αξιοποιηθούν τώρα. Αυτό καλύπτει και τις επιχειρήσεις μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος, τους εργαζόμενους σε αυτές, τους ελεύθερους επαγγελματίες και την στήριξη επιχειρήσεων με μη επιστρεπτές ενισχύσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και βεβαίως εδώ μπαίνει και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, μιας και είμαστε και στην 29η Απριλίου πλέον, και αυτό μπαίνει και στο πρόγραμμά μας, το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αύριο ολοκληρώνει ουσιαστικά το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας. Δεν έχουμε ακόμα από την κυβέρνηση κάποιο σχέδιο κατατεθειμένο, να δούμε γιατί θα γίνει και αύριο στη Βουλή, για το πώς θα υπάρξει παράταση αυτής της ενίσχυσης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ, απασχολεί νομίζω όλη την ελληνική κοινωνία. Εμείς καταθέσαμε και μια τροπολογία την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία δυστυχώς απορρίφθηκε από την κυβέρνηση σε σχέση με την παράταση του ισχύοντος καθεστώτος. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, το οποίο αφορά βεβαίως και την δική σας επαγγελματική δραστηριότητα. Κλείνω εδώ, να μην μακρηγορήσω άλλο. Αν θέλει και ο Σπύρος ο Λάπας να πει δύο λόγια περισσότερο και για τον χώρο της δικαιοσύνης, και στη συνέχεια να ακούσουμε περισσότερο, αυτό έχει νόημα περισσότερο, να ακούσουμε εσάς, τους δικούς σας προβληματισμούς, τις δικές σας προτάσεις.